Είναι εορτή της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Και η αγάπη αυτή εκδηλώνεται από το Θεό, το ότι ενώ είναι απερινόητος, είναι αχώρητος, είναι παντοδύναμος, επεριόρισε τη δόξα του, τη δύναμή του και έγινε ένα ταπεινό νήπιο που γεννήθηκε καταφρονεμένο και περιφρονημένο από τους ανθρώπους στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Η αγάπη λοιπόν αυτή του Θεού σε μας μας υποχρεώνει να ζήσουμε με αγάπη προς τον Θεό και προς τον αδελφό μας. Γιατί είναι σαφής ο λόγος του Χριστού ότι δύο αγάπες είναι εκείνες που καταξιώνουν τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη προς τον αδελφό μου. Όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες αυτός τις δύο αγάπες κρέμονται. Επομένως και εμείς τώρα τα Χριστούγεννα, ανταποκρινόμενοι στην προσφορά της αγάπης του Θεού, πρέπει να δείξουμε και εμείς την αγάπη μας στους αδελφούς μας που οι κοινωνικές αναστατώσεις τους έφεραν σε μια κατάσταση δύσκολη και έχουν την ανάγκη και την συμπαράσταση τη δική μας. Η Εκκλησία βέβαια δεν είναι υπηρεσία προνοίας. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό και άλλο στόχο μέσα στον κόσμο. Ο στόχος της είναι να κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο θέλημα του Θεού και να επιτύχουν τη σωτηρία και τον αγιασμό της ψυχής τους, ώστε να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού και την αιώνια ζωή. Όμως δεν παραβλέπει το στοιχείο άνθρωπος και γι' αυτό έρχεται πάντοτε αρρωγός και βοηθός στα προβλήματα και στις ανάγκες των ανθρώπων. Σήμερα οι ανάγκες των ανθρώπων είναι γνωστές. Όλοι έχουμε ανάγκη από έναν καλό λόγο. Έχουμε ανάγκη από μια καλή κίνηση. Έχουμε ανάγκη από μια συμπάθεια. Έχουμε ανάγκη από μια συντροφιά. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ανάγκη υλική. Να θερμάνουμε το σώμα μας. Να πάρουμε ένα ρούχο που μας λείπει. Να χορτάσουμε το στομάχι μας. Γιατί διαμαρτύρεται και φωνάζει και υποφέρει. Και έτσι οργανώσαμε στην Εκκλησία μας, εδώ στην τοπική Μητρόπολη, το πρόγραμμα που είναι γνωστό με το όνομα «Το καλάθι του φτωχού αδελφού». Και καλούμε κάθε συμπολίτη μας και κάθε ευγενική ψυχή να έρθει αρρωγός και συνδρομητής σε αυτό το πρόγραμμα της Μητροπόλεως Μαντινίας Εκκοινωνίας που έχει σκοπό να στηρίξει, να βοηθήσει και να ενισχύσει τους αδελφούς μας που σήμερα είναι σε μια κατάσταση ανάγκης και περιστάσεως. Θέλω να σας κάνω κοινωνούς των προσπαθειών μας και των ενεργειών μας και σας καλώ να έρθετε βοηθοί και συνεργάτες στην Εκκλησία μας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είστε εσείς και εγώ και όλοι μας όσοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, ο Χριστός και οι χριστιανοί είμαστε η Εκκλησία. Και έχουμε κεφαλή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Όλοι λοιπόν εμείς πρέπει να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε και να στηρίξουμε το έργο της Εκκλησίας μας για την ανακούφιση των πονεμένων, των πεινασμένων, των γυμνών αδελφών μας. Την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου, εν ώψη των Χριστουγέννων πλέον, οργανώσαμε μία εκδήλωση αγάπης. Και σας καλώ όλους σας να έρθετε να εκδηλώσετε την αγάπη σας με τα δώρα που θα φέρετε για τους φτωχούς αδελφούς μας. Περιμένουμε από τις 10 η ώρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο ναό του Αγίου Βασιλείου που είναι στο κέντρο της πόλης μας και ο καθένας μπορεί να πλησιάσει άνετα εκεί και θέλουμε άλλος από το υστέρημά του, άλλος από το περισσεύμά του να μην υστερήσει κανένας και να δώσουμε όλοι μαζί το παρόν της αγάπης
για τη βοήθεια των αδελφών μας που είναι εμπερίστατοι και άλλοι με απλώνουν το χέρι, άλλοι όμως έχουν μια άλλη τακτική και δεν καταδέχονται να πρόσουν το χέρι. Πρέπει και αυτούς εμείς να τους βρούμε, να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, ώστε στην εορτή των Χριστουγέννων να μην μείνουν παραπονεμένοι και καταφρονεμένοι, ούτε γυμνοί και νηστικοί. Αυτό είναι η παράκτησή μου και αυτό είναι και το κάλεσμά μου. Ελάτε να δώσουμε όλοι μαζί ένα χέρι βοηθείας για τους εμπερίστατους αδελφούς μας. Την Κυριακή μεθαύριο 14 του μηνός Δεκεμβρίου, 10 η ώρα με 12, σας περιμένουμε στον Άγιο Βασίλειο. Μπορείτε να μας πείτε τι ήδη μπορεί να φέρει ο κόσμος και... Τα δώρα που θα μπορείτε ο καθένας να φέρει είναι κυρίως εκείνα τα οποία αντέχουν χρονικά και δεν χαλάνε στο πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό θα είναι τρόφιμα από πλευράς όσπρια, μακαρόνια, κρουσέρβες, κατεψυγμένα κρέατα αν μπορείτε, κάποια ρούχα για παιδάκια, για μεγάλους ή ακόμα και ήδη σχολικά, τετράδια, μολυβιά, βιβλία για να διαβάσουν και τα παιδάκια εκείνα τα οποία δεν μπορούν να αγοράσουν και ακόμα και ήδη ατομικής καθαριότητος και για την κουζίνα και το σπίτι αλλά και για το άτομο του καθενός. Αυτό του είδους περίπου θα είναι τα δώρα τα οποία πρέπει να επιλέξετε και να φέρετε για να μπορέσουμε να τα μοιράσουμε σε εκείνους που έχουν την ανάγκη χωρίς να έχουν το πρόβλημα της καταστροφής τους και της λήξεώς τους. Μπορείτε να μας πείτε πόσα άτομα περίπου εξυπηρετείτε? Κάθε 18 μέρες με 20 περίπου το καλάθι του πτωχού αδελφού προσφέρει 850 δέματα με τρόφιμα, πώς να πούμε, αυτά τα ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, ακόμα και κρασί μας φέρνουν και φρούτα. Βέβαια αυτά τα οποία δίνουμε δεν είναι δικά μας, δική μας παραγωγή, αλλά είναι η προσφορά η δική σας. Γιατί εμείς εσάς στηριζόμεθα, εσείς μας φέρνετε το ελάχιστο εκείνο που μπορείτε και όλα μαζί εμείς τα συγκεντρώνουμε και τα διανέμουμε. 800 δέματα κάθε 20 μέρες, κάθε μήνα ας πούμε. Αν υπολογίσουμε το δέμα, το ότι δίνεται σε μια οικογένεια η οποία έχει 4 περίπου άτομα όπως λογίζεται νομικά, καταλαβαίνετε το 850 με το 4 πόσο γίνεται 2.500-3.000 άτομα. Αυτό είναι η προσπάθεια της Εκκλησίας μας με τη δική σας προσφορά και βοήθεια. Λοιπόν, και κλείνοντας την συνάντησή μας σήμερα, θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και κάθε χαρά και ευλογία στην οικογένειά σας, στον τόπο μας, στην πόλη μας και στην πατρίδα.